Φυσικά ξεκινάνε και με τον πιο επίσημο τρόπο τα Ελευθέρια Ξάνθης, 2 Οκτωβρίου σήμερα. Έγινε αναπαράσταση της πορείας που ακολούθησαν οι ελευθερωτές. Ελλάς, θρησκεία, ορθοδοξία, λοιπόν, και πρώτη στάση στην Ιερά Συνθού Σοφίας Απόδοση στον Μητροπολίτη μας. Η δεύτερη στάση, λέξη αξιωματικών απόδοση στο Μαγικό Στρατό. Και τρίτη στάση στην Θεολόγη της Πόλης, απόδοση στην Πολιτεία, εκ μέρους του Τμήματος Ξάνθης του Μανώλη Τσέπελη. Ουσιαστικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ξανθιώτες που συμμετείχαν στη μεγάλη γιορτή και πραγματικά έδειξαν ότι το έζησαν αυτό. Την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ήταν αργός από την προσπάθεια και με τους χορούς αλλά και με την πορεία που είχαμε σε αυτή τη διαδρομή ήταν τα παιδιά η μεγαλύτερη χαρά σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είχαν αυτή την οργάνωση για αυτή τη μεγάλη εκδήλωση. Βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και τον προσωπικά εγώ τον Δημήτρη τον Καγκαλίδη για όλη την πολύτιμη βοήθεια και προσπάθεια και σκέψεις που μας έδωσε για αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι όλα έτοιμα αναφορικά με το υπόλοιπο των εκδηλώσεων και την κορύφωσή τους. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε σήμερα ουσιαστικά βγάλαμε το δελτίο τύπου που δεν θέλουμε να ρισκάρουμε τη συναυλία του Σταμάτη του Πανουδάκη, οπότε θα γίνει στο Αμυρίδιο και ουσιαστικά από αύριο ξεκινάνε οι εργασίες στο Αμυρίδιο για να πραγματοποιηθεί η συναυλία του Σταμάτη του Πανουδάκη την Παρασκευή. Ευχή όλων των ξανθιωτών είναι ο καιρός να βοηθήσει, γιατί δυστυχώς αν βρέχει οι εύζωνες δεν θα μπορέσουν να παρελάσουν. Αύριο το βράδυ θα είναι και όλο το άγγιγμα των ευζών θα είναι στην πόλη μας. 28 συν 6, 34 εύζωνες θα είναι έτοιμοι για τη μεγάλη παρέλαση. 6 εύζωνες βρίσκονται ήδη στη λέση εξωματικών στην έκθεση που γίνεται σήμερα το απόγευμα τα εγγένεια με τη στολή των ευζώνων. Ευελπιστώ οι ευχές όλων των ξαναδοτών να φυσήξουν τα σύννεφα μακριά και να μπορέσουμε τουλάχιστον την ώρα της παρέλασης να μην βρέχει για να γίνει αυτή η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Σήμερα το πρωί μας ενημέρωσαν ότι πέρασε και σε ένα δοκιμαστικό στάδιο η συστοιχεία των Απάτσι των ελικοπτέρων που θα περάσουν και επίσημα την Παρασκευή. Ώρα, διαδρομή, συμμετοχές. Συμμετοχή των Απάτσι την ώρα της παρέλασης που θα ξεκινήσει η παρέλαση. Μέσα στο επόμενο πεντάλεπτο θα περάσουν και τα μαχητικά αλλά και η συστοιχεία των ελικοπτέρων. Αυτά είναι τα εύκολα. Τα δύσκολα είναι να διώξουμε τον καιρό. Ήδη ο κύριος Ζερενίδης μαζί με τον κύριο Τσέπελη προσπαθούν να βρουν σε συνεννόηση με κάποιους φίλους αγρότες που θέλουν να συνδράμουν τα περιβόητα κανονάκια να μπορέσουμε εκείνη τη μέρα το πρωί να τουφεκίσουμε για να διώξουμε και να διαλύσουμε τα σύννεφα. Από την πλευρά του Δήμου θα κάνει όποια δυνατόν προσπάθεια θέλουμε να την κάνουμε, θα την προσπαθήσουμε και θα επιδιώξουμε να γίνει. Από εκεί πέρα, όλα άπτονται στην ευλογία του Θεού. Ευχαριστούμε πολύ.